θέλω στο σημείο αυτό να καλησπερίσω τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη, καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου και διευθυντή του Μεταπτυχιακού στην Ενέργεια στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Και ένας εκ των πολλών του think tank του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Φαραντούρη, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Καλή σας πέρα. Χαίρομαι που ξανανταμώνουμε στον αέρα. Να είστε καλά. Κύριε Φαραντούρη, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ακούμε διάφορα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης το πρωί στον Sky διαβεβαίωνε, και σας το διαβάζω γιατί το έχω κρατήσει, ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία ανησυχία για την Ελλάδα από τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Αργότερα ο κύριος οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έλεγε ότι έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, θα πάρουμε LNG από αλλού, δεν είμαστε έτσι απολύτως εξαρτημένοι από την Ρωσία. Θέλω να σας ρωτήσω, πόσο εξαρτημένοι είμαστε από την Ρωσία σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, πόσο εξαρτημένες είναι οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μετά να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για να δούμε και τι μελιγενέστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της Ευρώπης, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρώσικο φυσικό αέριο, είτε για ηλεκτροπαραγωγή είτε για άλλες χρήσεις. Η ενέργεια λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και το φυσικό αέριο έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στην ενεργειακή πίτα. Για κάποιες χώρες περισσότερο, για κάποιες χώρες λιγότερο. Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ευρώπης, υπάρχουν χώρες που είναι απολύτως εξαρτημένες από το ρώσικο αέριο. Η χώρα μας είναι περίπου στο 40%, αν θέλετε, εξαρτημένη από το ρώσικο φυσικό αέριο. Παλιότερα η Ελλάδα εισήγαγε περίπου το 75% της ποσότητας φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Υπάρχουν και άλλες πηγές προμήθειας, από την Τουρκία, από το Αζερβαϊτζάν, και υγροποιημένο φυσικό αέριο από τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβιθούσα. Σήμερα το ποσοστό αυτό έχει πέσει αρκετά, είναι γύρω στο 40% και βαίνει μειούμενο τα επόμενα χρόνια. Άρα η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο είναι λιγότερη από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνιστά ένα μεγάλο κομμάτι της ενεργειακής μας πίτας. Πολύ δε περισσότερο να αναλογιστεί κανείς ότι το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή σε πολύ μεγάλο ποσοστό, και συνεπώς οποιαδήποτε ανομαλία στην τροφοδοσία και περικοπή στην τροφοδοσία του φυσικού αερίου και από τη Ρωσία μπορεί να αποτελέσει μεγάλο κίνδυνο τόσο για την ηλεκτροπαραγωγή όσο για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Κύριε Φαραντούρη, αγγίζει το 40% ή το ξεπερνά? Όχι, το αγγίζει το 40% και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα μικρότερο το ποσοστό, βλέποντας τις ποσότητες που έχουν συμβολαιοποιηθεί. Δείτε κάτι, η σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες. Έχει να κάνει, για παράδειγμα, με το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τον τερματικό σταθμό της νήσου Ρεβιθούσας. Είναι το νησάκι, η νησίδα έξω από την Πάχη, έξω από τα Μέγαρα, ο τερματικός σταθμός που φιλοξενεί υγροποιημένο φυσικό αέριο σε δεξαμενές. Το φυσικό αέριο σε υγροποιημένη μορφή αεριοποιείται και διοχετεύεται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. Και βεβαίως τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης, τα οποία ανακοινώνονται αυτή τη στιγμή, προβλέπουν σε περίπτωση διακοπής της ροής φυσικού αερίου από τη Ρωσία την αθρώα εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Δεν συμμερίζομαι αν θέλετε, την βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση. Ναι. Δεν χωρεί καμία ολιγορία αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Η ΔΕΠΑ θα πρέπει να ενεργοποιήσει όλο το οπλοστάσιο που διαθέτει, είτε με συμφωνίες πλαίσιο που έχουν υπογραφεί τα τελευταία χρόνια με διάφορες εταιρείες ανά τον κόσμο και την ενεργοποίησή τους στην κατάλληλη στιγμή, είτε με έκτακτα φορτία, προκειμένου σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα διακοπής της παροχής να είναι έτοιμη να τροφοδοτήσει την αγορά επαρκώς. Χρήστο. Κύριε καθηγητά, ο Τζο Μπάιντεν μίλησε για αυξήσεις στον τομέα της ενέργειας και μάλλον δεν θα είναι και μικρές. Οσμίζεστε κάτι?
Ακούστε κάτι, αυξήσεις στον τομέα της ενέργειας γνωρίζουμε ότι θα περαιτέρω υπάρξουν αυξήσεις, δηλαδή, εδώ και ένα χρόνο, παρατηρώντας τις διεθνείς συνθήκες. Στην Ελλάδα δεν τις έχουμε βιώσει στο πετσί μας εδώ και πολλούς μήνες. Προφανώς μια περαιτέρω αναστάτωση στην Ευρώπη θα σημάνει την εκτόξευση περαιτέρω των τιμών ενέργειας. Όμως θα ήθελα εδώ να σημειώσω ότι στην Ελλάδα μπορεί να βρισκόμαστε και λίγο σε πλεονεκτικότερη θέση, όχι μόνο διότι διαθέτουμε εναλλακτικές υποδομές προμήθειας και εισαγωγής φυσικού αερίου, όπως ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου που ανέφερα προηγουμένως, αλλά και διότι η χώρα μας είναι μια περιοχή, μια κουκίδα στον πλανήτη που ευνοείται από το φως και από και τον αέρα. Άρα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λέτε. Θα έλεγα λοιπόν ότι στο ενεργειακό μας μείγμα το είδαμε αυτές τις μέρες που ο καιρός ήταν καλός και η τιμή χοντρεμπορικής στην Ελλάδα, παρά την εκτόξευση των διεθνών τιμών στην Ευρώπη, παρέμεινε σε αναμενόμενα επίπεδα. Γιατί? Διότι στο ενεργειακό μας, το ενεργειακό μας μείγμα εμπλουτίστηκε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν μπορώ να δώσω λοιπόν ένα μήνυμα. Πριν πάμε εκεί, ολοκληρώστε αυτό που θέλετε να πείτε. Πριν πάμε στις ανανεώσιμες, να μείνουμε λίγο στα της Ουκρανικής κρίσης και μετά να έρθουμε και στα δικά μας, γιατί έχουν τη σημασία τους. Ελάτε, κύριε καθηγητά. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε και στα της Ρωσο-Ουκρανικής κρίσης και γενικότερα ότι στο ενεργειακό μας μείγμα η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού συναρτάται με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφοροποίηση όχι μόνο των πηγών ενέργειας αλλά και του ενεργειακού μας μείγματος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, γινόταν τα τελευταία χρόνια μια συζήτηση για την δυνατότητα να έχουμε αποθέματα, τι στοκαρισμένα έχουμε, τι στόκ υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι σε επίπεδα ασφάλειας? Κοιτάξτε, το φυσικό αέριο από τη φύση του αδυνατεί να αποθηκευτεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι στη φυσική του μορφή φυσικό αέριο απαιτεί τεράστιες εγκαταστάσεις και υποδομές. Άλλες χώρες έχουν υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους, σαν αυτό που συζητάμε εδώ και αρκετά χρόνια να υλοποιήσουμε στον Πρίνο, στα υπόγεια κοιτάσματα που αδειάζουν σιγά σιγά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου. Σήμερα η Ελλάδα δεν διαθέτει τέτοιες υποδομές. Άλλες χώρες όπως η Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν και μπορούν να ταπώσουν φυσικό αέριο εκεί και να το βγάλουν όποτε το χρειαστούν για στρατηγικά αποθέματα. Η Ελλάδα σήμερα διαθέτει μοναχά την υποδομή της Ρεβιθούσας, του τερματικού σταθμού φυσικού αερίου, όπου εκεί οι δεξαμενές μπορούν να υποδεχθούν υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή είναι γεμάτες, όμως και αυτές ακόμα είναι πεπερασμένες, διότι το φυσικό αέριο δεν μπορεί να αποθηκευτεί εσάι εκεί, πρέπει να διοχευτευτεί στο σύστημα, να αεριοποιηθεί. Έχουμε αποθέματα για καμιά δεκαριά μέρες, απευχόμεθα μία μακράς διάρκειας διακοπή της παροχής. Αν όμως υπάρξει κάτι τέτοιο, όπως είπα πριν, θα πρέπει να αναζητήσουμε εναλλακτικές οδούς και πηγές προμήθειος, διότι οι αποθηκευτικοί χώροι δεν επαρκούν. Άρα, συγγνώμη, τα αποθέματά μας είναι για 10 μέρες. 10 μερούλες. Θα έλεγα ότι τόσο περίπου μπορούμε να υπολογίσουμε και φυσικό αέριο, την πετρέλαιο, προϋπόθεση ότι αυτά θα ανανεωθούν αμέσως. Θα ανανεωθούν αμέσως. Ωραία. Θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα στην Ρωσο-Ουκρανική κρίση. Ο Μετβέντεφ, μετά την απόφαση της Γερμανίας να παγώσει την πιστοποίηση του αγωγού Nord Stream 2, έκανε ένα tweet με το οποίο είπε: «Τι να πούμε λοιπόν, καλωσορίσατε στον νέο κόσμο, στον οποίο οι Ευρωπαίοι θα πληρώνουν 2.000 ευρώ τα 1.000 κυβικά φυσικού αερίου». Απειλή ή πραγματικότητα, κύριε Φαραντούρη? Στον νέο γενναίο κόσμο, είπε ο Μετβέντεφ, υπενισόμενος προφανώς την ραγδαία αύξηση των τιμών φυσικού αερίου από την κίνηση αυτή της Γερμανίας. Ακούστε, ο αγωγός Nord Stream φιλοδοξεί να φέρει επιπλέον κοιτάσματα, επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου στη Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Λειτουργεί ήδη ο Nord Stream 1, ο αγωγός που συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία, παρακάττοντας τις χώρες της Βαλτικής. Απολύτως αναμενόμενο η Γερμανία να αντιδράσει κάπως έτσι. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Η καρτακραυγή σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και διεθνές επίπεδο θα ήταν μεγάλη. Υποψιάζομαι ότι οι ρυθμιστικές και οι νομικές σταθμίσεις συνέχονται με την γεωπολιτική κατάσταση. Έτσι ήταν πάντα στα ζητήματα της ενέργειας. Ρύθμιση, στρατηγική, δίκαιο και οικονομία όλα συναρμόζουν. Κανείς δεν ξέρει τι μέλη γενέστε, διότι κανείς δεν ξέρει τι τροπή θα έχουν οι δυναμικές εξελίξεις αυτή την περίοδο στην περιοχή μας. Σίγουρο πάντως είναι ότι η Ευρώπη συνειδητοποιεί όλο ένα και περισσότερο, άρχισε να γίνεται κατανοητό ήδη από το 2008-2009 με τις πρώτες ρουσο-ουκρανικές κρίσεις, ότι είναι ευάλωτη και εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα. Το ίδιο συνειδητοποιούμε και εμείς στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό θα επιταχύνει, ενδεχομένως και με κάποιο κόστος μεγαλύτερο, αλλά πάντως θα επιταχύνει την απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα σύντομα, συντομότερα από ό,τι πριν. Μάλιστα, κύριε Φαραντούρη, να το πάμε και λίγο πιο μακριά. Αν υποθέσουμε ότι χάνουν τις ευρωπαϊκές αγορές οι Ρώσοι, τους φτάνει να πουλάνε στους Κινέζους ή μήπως θα είναι και για αυτούς συντριπτικό το πλήγμα? Με ρωτάτε κάτι διαφορετικό τώρα και είναι πολύ εύστοχο αυτό που ρωτάτε και συνδέεται με το εάν θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει διακοπή της παροχής φυσικού αερίου και της ροής φυσικού αερίου στην Ευρώπη καταρχήν. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε μακράς διάρκειας διακοπή της παροχής φυσικού αερίου στις αγορές της Ευρώπης θα σημάνει αυτομάτως την αποκαθήλωση της Ρωσίας και της ρωσικής εταιρείας φυσικού αερίου Gazprom ως βασικού ενεργειακού και αξιόπιστου εταίρου στις ευρωπαϊκές αγορές. Η Ρωσία ζει από το φυσικό αέριο και δεν έχει κανένα απολύτως συμφέρον. Κύριε Φαραντούρη, δεν μιλάμε να το κάνει η Ρωσία. Αυτό είναι απίθανο, πολύ σωστά το λέτε. Αντί οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί το κάνουν. Οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από το ρώσικο φυσικό αέριο και οι Ευρωπαίοι απέφχονται τη διακοπή της ροής. Σταδιακά όμως θα οδηγηθούμε, όπως είπα πριν, σταδιακά σε μεγαλύτερη απεξάρτηση. Φυσικά οι Ρώσοι, αν χάσουν την ευρωπαϊκή αγορά, δεν θα χάσουν μόνο ένα μεγάλο κομμάτι ποσοτήτων που διοχετεύεται προς την ευρωπαϊκή αγορά, θα χάσουν και μια αξιόπιστη ενεργειακή αγορά. Αξιόπιστους καταναλωτές και αντισυμβαλόμενους. Ξέρετε, στα ενεργειακά πράγματα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι Ευρωπαίοι πληρώνουν και πληρώνουν στην ώρα τους. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό που το σταθμίζει η Ρωσία. Προφανώς στην εξίσωση η στάθμιση, η γεωπολιτική, η εδαφική διεκδίκηση και η ζώνη επιρροής έχει μετρήσει αρκετά προκειμένου να προχωρήσουν στις συγκεκριμένες ενέργειες. Να πάμε τώρα έτσι λίγο πιο πολύ στα δικά μας ενεργειακά, κύριε καθηγητά. Ο κόσμος παίρνει τους λογαριασμούς του ρεύματος και παθαίνει εγκεφαλικό. Πάει στο βενζινάδικο και δεν ξέρει από πού θα του έρθει. Ναι. Και αυτοί που έχουν πετρέλαιο και αυτοί που έχουν φυσικό αέριο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είπατε νωρίτερα ότι την ακρίβεια την είχαμε, την ξέραμε ότι θα έρθει εδώ και ένα χρόνο. Επιτρέψτε μου, γιατί ακούω τους κυβερνώντες οι οποίοι λένε ότι γνωρίζαμε ότι θα έχουμε ένα κύμα ακρίβειας, γνωρίζαμε όμως ότι θα διαρκέσει στην χειρότερη περίπτωση μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2022. Έρχεται η Κομισιόν πριν 2-3 μέρες και μας λέει ότι θα διαρκέσει μάλλον και όλο το 2023. Και θέλω να σας ρωτήσω, γίνεται να βρεθεί λύση με αυτό το πράγμα? Γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν βγαίνει, και όταν λέω δεν βγαίνει, εννοώ δεν βγαίνει για πολύ βασικές του ανάγκες πλέον, και επικαλούμε και τις έρευνες του ΙΝΕΓΕΣΕ. Αν μου επιτρέπετε, πολύ σωστά τα θέτετε τα θέματα, με μία μικρή διόρθωση. Παρακαλώ. Κυρία Γιάμαλη, ουδέποτε οι κυβερνώντες ισχυρίστηκαν, τουλάχιστον από την έναρξη αυτή της κρίσης, ότι θα παραταθεί και μέσα στο 2022. Οι κυβερνώντες ισχυρίστηκαν ότι το φαινόμενο είναι παροδικό. Το Σεπτέμβριο ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα είναι βραχυπρόθεσμες οι επιπτώσεις. Τον Οκτώβριο το ίδιο, τον Νοέμβριο το ίδιο, και τα επίσημα κυβερνητικά χείλη τοποθετούσαν τη λήξη συναγερμού λίγο πριν ή λίγο μετά τα Χριστούγεννα. Συνεπώς κάποιοι έπεσαν έξω στις προβλέψεις τους. Αντιθέτως, κάποιοι άλλοι
προέβλεψαν ότι θα υπάρξει κλιμάκωση, η οποία διαφαινόταν ήδη από το 2021 και προφανώς από το θέρος του 2021. Και θα θυμίσω λοιπόν στους ακροατές μας ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήδη από την έκθεση Θεσσαλονίκης, ακολούθησαν και άλλες πολιτικές δυνάμεις στο Κοινοβούλιο, ζήτησε... Με όλο το σεβασμό, κύριε Φαραντούρη, το λέω γιατί είναι πονηρή η καιρή. Στη Βουλή στις 22 Νοεμβρίου είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η ακρίβεια που πλήττει τη χώρα μας θα αρχίσει να υποχωρεί από το πρώτο τρίμηνο του 22. Το λέω γιατί δεν θέλω να δω κομμένη τη δήλωσή σας και να διαψεύδετε. Κυρία Γιαμαλή, οι δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνώντων και πολιτικών δυνάμεων έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι και αρχίσουν να κλιμακώνονται και να ξετυλίγονται από το Σεπτέμβριο. Στα επίσημα φόρα της έκθεσης της Θεσσαλονίκης, κάποιοι προειδοποίησαν εγκαίρως και κάποιοι δήλωσαν ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως κίνδυνος. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα διαπιστώνουμε ότι το φαινόμενο ούτε παροδικό είναι, ούτε θα μας εγκαταλείψει σύντομα. Τι πρέπει να κάνουμε, τι έπρεπε να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Πρέπει να ενισχύσουμε το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή, άρα δημοσιονομικά μέτρα. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση συνεχώς για φαινόμενα εσχροκέρδειας με τους κατάλληλους μηχανισμούς που έχει στη διάθεσή της η πολιτεία, τις ανεξάρτητες αρχές, τη ρυθμιστική παρέμβαση και ενδεχόμενως νομοθετικές πρωτοβουλίες για άρση στρεβλώσεων και οποιασδήποτε ατέλειες και αστοχίες στην αγορά. Και θα πρέπει επίσης συνεχώς να αναλογιζόμαστε τις προτεραιότητες που θέτουμε. Όταν λοιπόν το Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη δημοσιονομικά επιλέγουμε άλλες προτεραιότητες όπως οι γονικές παροχές ή ο ένφια, τότε δεν μπορούμε σήμερα να μιλάμε για δημοσιονομικό στρίμωγμα ή για δημοσιονομική ασφυξία. Προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι δημοσιονομικά βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, το συμμερίζομαι απόλυτα, αλλά δεν το δικαιολογώ. Μάλιστα. Κύριε Φαραντούρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα τα ξανασυζητήσουμε γιατί μας απασχολούν αυτά τα ζητήματα και κάτι μου λέει ότι θα μας απασχολούν, όπως μας επιβεβαιώσατε πριν λίγο, για καιρό. Δυστυχώς, να ευχηθώ καλή δύναμη και να σας καληνυχτήσω. Καλή δύναμη και σε εσάς. Να είστε καλά.